2,5 μήνες μετά την εμψυχρό δολοφονία του αγαπημένου της συζύγου έξω από το σπίτι τους, στη Βούλα, η Βικτόρια Καρίδα για πρώτη φορά λύνει τη σιωπή της και μοιράζεται αναμνήσεις και συναισθήματα. Τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησε στο πλευρό του Γιάννη Μακρύ, τα παιδιά τους, τα όσα νιώθει για εκείνον, ενώ δεν διστάζει να δώσει απαντήσεις και σε όσους έσπευσαν να κανιβαλίσουν το όνομά του. Η Βικτόρια Καρίδα, το μοντέλο που έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή του στην εκπομπή My Style Rocks, είναι μια γυναίκα δυνατή. Ωστόσο, η δολοφονία του αγαπημένου της τη λύγησε. Πλέον, 2,5 μήνες μετά, όπως λέει, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει. Όχι για να ξεσπάσει, αλλά για να μας συστήσει το Γιάννη Μακρύ που εκείνη γνώρισε. Έναν άνθρωπο γλυκό, καλοσυνάτο. Τον καλύτερο άνδρα που είχε γνωρίσει ποτέ, όπως λέει χαρακτηριστικά. Τόσον καιρό δεν μίλησα σε κανέναν και μόνο άκουγα. Άκουσα τα απίστευτα για τον άνθρωπό μου, τον άντρα μου, τον πατέρα των παιδιών μου και πάλι σώπασα. Τώρα όμως θέλω να σας πω ότι ήταν για μένα και θα είναι για πάντα ο πιο καλοσυνάτος, ο πιο γλυκός άνθρωπος όλου του κόσμου. Δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Ίσα-ίσα ήταν πάντα εκεί για όποιον τον χρειάστηκε. Θέλω να σας πω πόσο δύσκολο είναι να χάνεις τον άνθρωπο τη ζωή σου, το άλλο σου μισό, τον καλύτερο άντρα που είχα γνωρίσει στη ζωή μου. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Στο πλευρό του έζησε χαρούμενες στιγμές, ευτυχισμένες. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά. Ωστόσο, ούτε μία στιγμή δεν έπαψε να είναι τρελά ερωτευμένος ο ένας με τον άλλο. Στιγμές μοναδικής ευτυχίας, γαλήνης, που αποτυπώνονται μετά από ένα κλικ του φωτογραφικού φακού. Αυτές είναι εικόνες που θέλει να έχει στο μυαλό της η Βικτόρια Καρίδα για το σύζυγό της. Τις τρυφερές αγκαλιές στην επέτειο του γάμου τους. Όπως θα την ακούσετε να λέει, ο Γιάννης Μακρύς για εκείνη υπήρξε σύζυγος, φίλος, καλός πατέρας, τα πάντα. Είναι ο άντρας μου, ο καλύτερός μου φίλος, τα πάντα μου. Ήτανε τόσο καλός άνθρωπος με όλους, με ανοιχτή καρδιά, έξυπνος, αξιοπρεπής, έκανε πολλά καλά πράγματα στη ζωή του. Γι' αυτό θα τον θυμούνται για πάντα, γιατί σαν το Γιάννη είναι πολύ λίγοι. Είναι ο άγγελός μου, τον νιώθω δίπλα μου κάθε λεπτό και τον αγαπώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον αγαπούσα πολύ. Η Ξανθιά Καλονή πλέον ζει με την ανάμνηση του αγαπημένου της συζύγου, ενώ παίρνει δύναμη από τις στιγμές ευτυχίας που έζησε στο πλάι του, προκειμένου να καταφέρει να μεγαλώσει τα δύο αγγελούδια που απέκτησαν μαζί. 2,5 μήνες μετά τη δολοφονία του Γιάννη Μακρύ, οι έρευνες της αστυνομίας δεν έχουν καταλήξει για το ποιος είναι ο δολοφόνος, ούτε για το ποιος βρίσκεται πίσω από την εμψυχρό δολοφονία.